Βρεθήκαμε πάλι στη Μόρνα, ο καιρός έκανε τα κόλπα του, τα σύννεφα παίζαν κρυφτό με τον ήλιο, φλασάρισε το εργοστάσιο. Είπαμε να έρθουμε εδώ να δροσιστούμε, παραδροσιστήκαμε τελικά, να κάνουμε μπάρμπικιου, να μείνουμε εδώ τη νύχτα, να κάνουμε μια αστροφωτογράφηση. Η Μόρνα μας προϋποδέχθηκε με βροχή, μαυρίλα. Είπαμε να γυρίσουμε πίσω, είπαμε όχι, δεν πτωηθήκαμε. Είπαμε θα πάμε, ήρθαμε να ψήσουμε, να φάμε, να πιούμε και παραμείναμε. Παραμείναμε και ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω πώς θα το πω, είχαμε μια δυσάρεστη, ευχάριστη έκπληξη. Αγχωθήκαμε. Σημασία έχει ότι τελικά δεν μείναμε τη νύχτα. Αυτά που κοροϊδεύεις τα βρίσκεις στην πόρτα σου. Είχαμε μια φιλική επίσκεψη, μεταφυσική φάντασμα, δεν ξέρω, που μας ανάγκασε άρον-άρον να φύγουμε. Μια μικρή στάση όταν φτάσαμε. Ο καιρός συνέχισε τα δικά του κόλπα, τα δικά του παιχνίδια, τα σύννεφα. Μια μαύριζε ο ουρανός, μια γινόταν γαλανός. Το ένα σύννεφο διαδέχεται το άλλο. Εμείς αποφασίσαμε να ανάψουμε τη φωτιά μας, να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Ο καιρός στη δουλειά του και εμείς στη δικιά μας τη δουλειά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στη Μόρνα. Αυτή τη φορά πάντα ερχόμασταν, φεύγαμε, κάναμε τη βολτούλα μας. Τώρα είπαμε να μείνουμε εδώ να ψήσουμε και να φάμε. 60 χρόνια ερμητικά κλειστό το εργοστάσιο. Στίχιωσε. Λες, δεν το πιστεύω. Με ήρθε η ώρα να μπαχαρίσω, όπως ξέρω, τις πανσέτες μου, όπως κάνω κάθε φορά που πηγαίνω. Έχουμε τη φορητή μας ψυσταριά, όπως είχαμε πει και σε άλλα επεισόδια, σε άλλα γυρίσματα που έκανα στο YouTube. Το ανακάτεμα καλό, ρίγανη, πάπρικα καπνιστή, ο Μάκης επί το έργο. Αυτή τη φορά θα αναλάβει ο Μάκης να κάνει τα πάντα και ο Σοκράτης. Βάλε πολύ και ο Μάκη. Βάλε, μην πάθουμε. Άριστη ψήστες και οι δύο. Και εγώ να κάνω τη δουλίτσα μου. Κάνω να βγάλω κάποια φωτογραφία, κανένα βίντεο. Ο Μάκης βιάζεται, τα κάρβουνα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Και μέχρι να ετοιμαστεί η φωτιά, είπα να κάνω μια βόλτα στο αγαπημένο μου εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου. Ό,τι απέμεινε. Φανταστείτε αυτό το εργοστάσιο κάπου έδινε δουλειά σε ένα ολόκληρο χωριό. Ένα εργοστάσιο που διαχειριζόταν, επεξεργαζόταν το ξύλο, το στρωτήρι των ελληνικών σιδηροδρόμων και όχι μόνο. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 30 με κρατική δαπάνη και έλαβε τέλος οριστικά του 1967. Υπολειτουργούσε μετά τη γερμανική κατοχή, ξαναφτιάχτηκε, οι Γερμανοί το ηλεκτροδοτήσαν, το χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι οι Γερμανοί εκείνη την εποχή του 41 και μετά μέχρι που φύγανε. Το 1956 μάλιστα για την προσφορά του στην κρατική οικονομία βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο. Όλα έχουν ένα τέλος όμως, τα πάντα ρί, ο πανδαμάτων χρόνος. Ώρα να πάρω το δρόμο της επιστροφής, να γυρίσω πίσω στην παρέα. Τα σύννεφα σταμάτησαν, ηρέμησε λίγο καιρός. Ο Μάκης πόσο δουλεύει το δεξί το χέρι, άμα έχεις πείρα και είσαι βιρτουόζος. 5.000 στροφές το λεπτό το πιάτο. Ήρθε η ώρα του ψησίματος και οι δύο επί το έργο. Εγώ είμαι παρατηρητής. Η μουσικούλα πάντα απαραίτητη. Ο Μάκης όριξα σπυρά εδώ. Νωρίς ξεκίνησε ο Μάκης, δεν πειράζει, μαθημένος είναι. Στην υγειά σας παιδιά, να είστε καλά, οι ψήσεις δικαιούνται να πιούν πρώτοι. Δίπλα στη φωτιά, είπαμε εδώ έχει δροσιά, έχει 18 βαθμούς. Πλάθη μπιφτεκάκια με τα δυο του τα χεράκια ο Μάκης, άξιος, άριστος. Α, δεν ξαναψήνω εγώ, από εδώ και πέρα όλα θα τα κάνει ο Μάκης. Τα έψησε τέλεια. Πάλι γέμισαμε το δάσος με μυρουδιές. Δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπα, που επισκεφτόμαστε τη Μόρνα. Άλλες δύο φορές. Υπάρχει στο κανάλι μου του YouTube, Μόρνα, το στοιχειωμένο χωριό. Τελικά, πλάκα, δεν ξέρω αν είναι το χωριό στοιχειωμένο. Το εργοστάσιο μπορεί να είναι, έτσι αποδείχθηκε. Θα δείτε παρακάτω στη συνέχεια. Τα σύννεφα εναλλάσσονται, το ένα πίσω από το άλλο. Παίζουν με τον αέρα, με τον ήλιο. Και όσο περνάει η ώρα πυκνώνουνε, φοβηθήκαμε μη βρέξει, πιάσαμε κάτω από τον πλάτανο τον παχύ, τελικά σαθήκαμε τη χείρη, δεν έβρεξε. Περνούσε η ώρα σιγά σιγά, άρχισε να σουρουπώνει και εμείς αποφασίσαμε να στρώσουμε το τραπέζι, αφού και εγώ έσαισα τις φωτογραφικές μου μηχανές στα τρίποδά μου για να κάνω νυχτερινή φωτογράφηση για timelapse και ήρθε η ώρα για το φαγητό.
τρογόπιναν οι φίλοι, τσιριτήρι τσιριτρό, οι πανσέτες υπέροχες, το μπιφτέκι. Μεταξύ τυριού και χλαδιού γινόταν ωραίες συζητήσεις, μόνο τυρί και χλάδι δεν είχαμε στο τραπέζι, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε το είχαμε. Η νύχτα κυλούσε όμορφα, αλλά όπως σας είπα, αγχωθήκαμε λίγο. Αγχωθήκαμε όταν σηκώθηκα κάποια στιγμή για να πάω να ελέγξω τις μηχανές μου τι γράφανε. Με μεγάλη μου έκπληξη, απέναντι όπως φώτιζα το εργοστάσιο, είδα σκιές να πηγαίνω έρχονται, πάνω κάτω. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν βλέπω καλά. Εκείνη την ώρα, τώρα που το μοντάρω, το βλέπω καλύτερα. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω. Ρε παιδιά, είδατε αυτό που είδα? Κάνω time-lapse νυχτερινό, πέρασε μια σκιά. Κοίτα. Ποια σκιά, μωρέ μπαμπά, κοίτα εκεί πέρα. Κοιτάω, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπεις τώρα. Ρε πάτε καλά, ποια σκιά. Τώρα ή κάποιος μας κάνει πλάκα. Ρε εσύ δεν το βλέπεις. Ρε ποια πλάκα. Τώρα δεν το είδα, στην αρχή το είδα. Ο θαλαμαπάτη είναι ρε παιδιά. Ούτε τρία δεν βλέπεις τώρα. Δεν βλέπεις τώρα. Ποιος είναι εκεί. Ρε παιδιά πάτε καλά. Όχι ρε, δεν υπάρχει τίποτα ρε. Θαλαμαπάτη είναι ρε παιδιά. Όχι ρε. Κάτι είδα στην αρχή, πάμε να δούμε. Πάμε. Ξανακαθίσαμε. Σοκράτη, αυτό που είδες. Είδες σκιά εσύ, κάποιος μας κάνει πλάκα. Όχι ρε παιδιά τώρα, ποια σκιά. Δεν είδες τίποτα έτσι. Ρε με δουλεύετε, ποια σκιά. Όχι ρε άνθρωπε μου. Ο Μάκης, κι εγώ είδα, στην αρχή λέω κάποιος είναι με στο εργοστάσιο. Είναι ο θαλαμαπάτη. Ενδεχομένως. Εσύ Τενάριε, τι έχεις να πεις. Εγώ είδα, φοβήθηκα, λέω να πάω να φύγουμε. Λοιπόν, είπαμε να πάμε, εγώ φοβάμαι, δεν είδα κάτι. Αν θέλετε, τι φοβάστε τώρα. Βάλε ένα ουίσκι να πιω, να πάρω θάρρος και να πάμε να εξερευνήσουμε το εργοστάσιο. Αν είναι άνθρωπος, θα φοβηθεί μαζί μας. Αν είναι φάντασμα, φοβάμαι ότι θα φοβηθούμε εμείς. Ωραία, πάμε και θα δείτε πως είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω. Μακάρι να είναι άνθρωπος. Μάλλον μακάρι να μην είναι τίποτα. Μάλλον τίποτα δεν θα είναι. Μάλλον το φανταστήκατε. Έτσι. Μπήκαμε νύχτα στο εργοστάσιο. Δεν βλέπουμε κάτι. Φύγε, περπάτε κι άλλο κι άλλο. Κόλλα προς τον τοίχο. Ου, τι είδα αυτό ρε Μάκη. Τι είδα. Φέξε εδώ, απέναντι εδώ. Κάτι ήταν. Το είδα κι εγώ. Με σκιά. Πάνω φύγω. Κάτσε κι όπως είσαι εσύ. Οχ. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Συγγνώμη, είναι κάποιος εκεί. Μάκη. Φέξε λίγο προς τα εκεί, φύγε πίσω. Εκεί τώρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι αυτός, έλα κι άλλο, έλα κι άλλο, έλα κι άλλο, έλα κι άλλο. Έλα κι άλλο προς τα μένα. Τράβω προς την πόρτα. Μάκη, φέξε την πόρτα. Και πάρ' τα φώτα και τράβω για το αυτοκίνητο. Μεγάλο το άγχος, η αγωνία. Τώρα που το μοντάρω και το φτιάχνω, είμαι χαλαρός. Εγώ φοβάμαι τώρα εδώ. Πάμε να φύγουμε γρήγορα τώρα. Εγώ δεν φεύγω. Περίμενε ρε παιδί μου, κάτι είδα και στην πόρτα. Παιδιά, λέω να φύγουμε τώρα, σοβαρά όμως. Δεν το χαλαρεύω. Ναι. Πάμε. Τράβα για το αυτοκίνητο. Δεν όχι, σκιά είναι. Πάμε Μάκη να φύγουμε, πάμε. Σιγά σιγά Μάκη. Σιγά σιγά Μάκη. Πάμε. Παπά τρέξε. Πάμε Μάκη, προχώρα. Προχώρα, φοβάμαι. Στο τέλος κινδυνέψαμε να τσακωθούμε μεταξύ μας. Πώς τα είδατε όλα αυτά ρε παιδιά? Λοιπόν παιδιά, κάτι είδα πάντως. Δεν σας λέω ψέματα. Δεν ήσουν εσύ από την απέναντι με το φανάρι? Όχι ρε. Ποιος είδα? Εγώ. Όχι εσύ. Εγώ μια σκιά είδα πάντως. Δεν δουλεύεις, εγώ δίπλα σου ήμουνα. Δίπλα με τον Ομάκης, είχες πάει πιο δίπλα. Ναι, αλλά όχι από την άλλη μεριά. Πομπο. Λοιπόν, θα μαζεύω και φεύγουμε. Εγώ δεν κάθομαι άλλο. Ό,τι είναι να γίνει, θα μας γίνει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Η ιδέα μας είναι μάλλον. Η ιδέα μας δεν είδες. Εκτός αν όντως το φάντασμα του
σκοτωμένο εργάτη τη νύχτα γυρίζει στον καταλελειμμένο εργοστάσιο ψάχνοντας δεν ξέρω τι, γυρίζει μέσα στα ερείπια, μέσα στην τρίμια, ίσως ψάχνει να βρει ακόμα εργασία, γιατί δεν έγινε και δολοφονία, ατύχημα ήταν. Πάμε να φύγουμε τώρα και άστα θα το φύγουμε λίγο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ μπαίνω μέσα στο κίνητο λίγο. Θα το δούμε. Ο ήχος από το ποτάμι δίπλα σπάει τη μονοτονία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εκείνη την ώρα που ήμασταν εκεί νομίζαμε ότι είναι όλα ψέματα, ότι είναι προϊόν της φαντασίας μας, χαχαλήνου της καλπάζος φαντασίας μας. Τώρα που τα μοντάρω και τα ξαναβλέπω, αργά νομίζω ότι κάτι τελικά ήταν εκεί. Δεν ξέρω, δεν... Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Είπαμε να μείνουμε νύχτα, να ξημερώσουμε, να κοιμηθούμε, να στήσουμε και τη σκηνή. Δυστυχώς όχι. Δεν τα καταφέραμε. Ο φόβος και το άγχος μεγάλο. Τελικά κάτι ήταν εκεί. Κάποιος περπατούσε, δεν ξέρω, πλάκα ήθελε να μας κάνει, κάποιος ντόπιος, αλλά το χωριό είναι καταλυλημένο. Και τέτοια ώρα τη νύχτα πώς θα πήγαινε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αλήθεια, ψέματα, προϊόν φαντασίας, όσο ήμασταν εκεί έτσι νομίζαμε. Τώρα που μοντάρω το βίντεο, το φτιάχνω και το βλέπω, δεν ήταν προϊόν φαντασίας, ούτε οφθαλμαπάτη, μια σκιά πήγαινε πάνω κάτω. Δεν ξέρω, προβληματίστηκα, φοβήθηκα, το σίγουρο είναι ότι θα ξανάρθω στη Μόρνα. Δεν λέω αντίο στη Μόρνα, λέω στο Ιπανιδίν. Να είστε καλά.